Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Υφυπουργοί, κύριοι Πρέσβεις, κύριοι Γενικοί Γραμματείς, κύριοι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων, κυρίες και κύριοι, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα να παρίσταμαι στη σημερινή εκδήλωση και θέλω να συγχαρώ την ομάδα του κυρίου Τσομόκου και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν. Σε αυτή την εκδήλωση που διαπρεπείς καλεσμένοι και ομιλητές θα αναλύσουν ένα πραγματικά μείζον ζήτημα των ημερών μας. Το πώς θα μπορέσουμε να μετατρέψουμε την πολύπλευρη και πολυεπίπεδη κρίση, την οποία αφήσατε σήμερα ο πλανήτης μας, σε μια ευκαιρία βιώσιμης και διαρκούς ανάπτυξης. Και το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Είναι άραγε εφικτή μια τέτοια επιτυχία? Είναι καταρχάς σωστό να αναφερόμαστε σε μια περίοδο παγκόσμιας δοκιμασίας με κρίσιμες περιβαλλοντικές, οικονομικές και υγειονομικές πτυχές, ακόμα και με έντονες προεκτάσεις που αφορούν στη διεθνή ασφάλεια ως μια ευκαιρία? Κυρίες και κύριοι, θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει την έννοια της κρίσης ως ένα νόμισμα με δύο διαφορετικές όψεις. Η μία αντιπροσωπεύει τον κίνδυνο και η άλλη την ευκαιρία. Ωστόσο, η έκφραση «η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες», θα με επιτρέψετε να πω, είναι προσωπική μου γνώμη, έχει χρησιμοποιηθεί τόσες φορές που έχει μετατραπεί σε μια έκφραση κλισέ. Θεωρώ πολύ πιο ορθή μια προσέγγιση που αποδίδει τόσο την έννοια του κινδύνου, όσο και την ευκαιρία κατά την κρίση, στις πραγματικές τους διαστάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο θα επιχειρήσω μια σύντομη σκιαγράφηση των προκλήσεων που διαφαίνονται από την τρέχουσα διεθνή κατάσταση. Φαίνεται φυσικό να ξεκινήσουμε από τους κινδύνους. Επ' αυτόν δεν χρειάζεται να επεκταθώ ιδιαίτερα. Είναι γνωστό της πάσης ότι ζούμε σε μια εποχή κλιματικής κρίσης και έντονης αμφισβήτησης κάποιων βασικών γεωπολιτικών σταθερών, τις οποίες θεωρούσαμε δεδομένες στο μεταψυχροπολεμικό κόσμο. Σε αυτά τα χρόνια προβλήματα βεβαίως ήρθαν να προστεθούν τα τελευταία έτη πανδημία του COVID, ο πληθωρισμός καθώς και η ενεργειακή κρίση, τα τελευταία ως απότοκα του πολέμου στην Ουκρανία. Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω έχει οδηγήσει σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη παγκόσμια οικονομία και κάθε πρόβλεψη για τη μεσοπρόθεσμη εξέλιξή της φαντάζει αυτή τη στιγμή παρακινδυνευμένη. Ασφαλώς για την πατρίδα μας η συγκυρία αυτή διαφαίνεται εκ πρώτης όψεως ως ακόμα πιο ατυχής, καθότι ήρθε τη στιγμή που είχε ξεκινήσει δυναμικά η ανάκαμψη από μια ιδιαίτερα δύσκολη δεκαετία περικοπών αλλά και δημοσιονομικής λιτότητας. Ο κίνδυνος επομένως είναι ξεκάθαρος, είναι προφανής. Αν οι προσπάθειες αποτροπής, μετριασμού ή προσαρμογής σε όλες τις παραπάνω προκλήσεις αποτύχουν, διαγράφεται ως λίαν πιθανή η αποσταθεροποίηση ολόκληρης διεθνούς ένωμης τάξης, κατά τρόπο μάλιστα εν πολλής μη αναστρέψιμο, αν λάβει κανείς υπόψη του τα παγκόσμια και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της κρίσης για την οποία συζητάμε. Ασφαλώς μια τέτοια αποτυχία θα επηρεάσει και το σχεδιασμό στους ευαίσθητους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και ήδη οι ένοπλες δυνάμεις μας ετοιμάζονται για διάφορα χειρότερα δυνατά σενάρια, ιδίως στον τομέα των υβριδικών απειλών. Έχοντας διαγνώσει λοιπόν τον κίνδυνο, χωρίς διάθεση υποτίμησης ή επερτίμησής του, ας μιλήσουμε για τις ευκαιρίες. Η υφιστάμενη διεθνή συγκυρία μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης απολύτως αναγκαίων αλλαγών, οι οποίες καθυστερούσαν, ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας πάνω σε αυτό, επί πολλά έτη, ως συνέπεια μιας αίσθησης εφησυχασμού, καθώς ενδεχομένως και μιας παγκόσμιας, θα μου επιτρέψετε να πω, διστακτικότητας. Ας πάρουμε για παράδειγμα την κλιματική κρίση, τη μεγάλη αυτή πρόκληση της γενιάς μας. Επί πολλά έτη συζητάμε για την ανάγκη απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, ως αναγκαία προϋπόθεση για τον έλεγχο της ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη μας. Πολλές διεθνείς διασκέψεις, πολλές ενθαρρυντικές ομιλίες, πολλές δεσμεύσεις, ανεπαρκείς όμως πράξεις. Γι' αυτό και αυτό γιατί, κατά την άποψή μου, πολλοί από τους υπεύθυνους για τη χάραξη της πολιτικής ανά τον πλανήτη είχαν την αίσθηση, μάλλον είχαν την ψευδαίσθηση, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι η κλιματική κρίση αποτελεί ένα ζήτημα μάλλον ασαφές, αμφιλεγόμενο, πολλές φορές ιδεολογικής φύσης, το οποίο βρίσκεται σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με τις άμεσες πολιτικές και οικονομικές προτεραιότητες. Να όμως που με αφορούμε τη βάναυση και απρόκλητη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο δυτικός κόσμος αλλά και πολλές χώρες πέραν αυτού απέκτησαν ένα ισχυρό, άμεσο και απολύτως πραγματιστικό κίνητρο προκειμένου να εξέλθουν από τη στασιμότητα και να προωθήσουν τη διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν πρόκειται πλέον αποκλειστικά για ένα ζήτημα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, έστω και αν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αυτή πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Η μετάβαση σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας αποτελεί επίσης ζήτημα άμυνας, αποτελεί ζήτημα ασφάλειας, αφού η ενέργεια χρησιμοποιείται ως όπλο
από αυταρχικά καθεστώτα προκειμένου να χειραγωγήσουν και δυστυχώς προκειμένου να εκβιάσουν. Ιδού λοιπόν η κρίση ως μια ευκαιρία να επαναξιολογήσουμε τον αμυντικό μας σχεδιασμό, προωθώντας την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και εξουδετερώνοντας μια υβριδική απειλή σε βάρος των φιλελεύθερων δημοκρατιών. Προσοχή όμως. Η καταπολέμηση κλιματικής κρίσης δεν πρέπει να οδηγήσει σε διαφορετικής φύσεως οικονομικά και κοινωνικά διέξοδα. Συνεπώς, η διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης πρέπει να γίνει κατά τρόπο συντονισμένο, με κοινωνική ευαισθησία και λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τις αδύρυτες ανάγκες της οικονομίας της αγοράς. Κυρίες και κύριοι, θα τολμούσα να πω ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν να μας διδάξουν πολλά στον τομέα της αξιοποίησης των ευκαιριών και της αποτροπής των κινδύνων εν μέσω κρίσεων. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο κατά τη δύσκολη δεκαετία των μνημονίων κατόρθωσαν με περιορισμένους πόρους να προσαρμόσουν τον σχεδιασμό τους και να διατηρήσουν υψηλή αποτρεπτική ικανότητα. Στην πιο κρίσιμη περίοδο της μεταπολίτευσης, η εθνική ακεραιότητα της πατρίδας μας δεν τέθηκε ποτέ υπό αμφισβήτηση από οποιονδήποτε κακόβουλο δρόντα. Χάρη στον επαγγελματισμό, χάρη στην αποτελεσματικότητα, αλλά κυρίως θα μου επιτρέψετε να το πω όπως αισθάνομαι, χάρη στην αυτοθυσία των στρατιωτικών μας. Η κυβέρνησή μας κατά την τελευταία τριετία, αντιμετωπίζοντας αλλεπάλληλες κρίσεις, τις περισσότερες κρίσεις που είχε αντιμετωπίσει ποτέ μια κυβέρνηση μαζί εδώ και δεκαετίες, κατά βάση προερχόμενες από το εξωτερικό, άδραξε την ευκαιρία προκειμένου να προωθήσει μια ριζική αναβάθμιση των αδυνατοτήτων αλλά και του επίπεδου των ενόπλων δυνάμεων. Δεν αναφέρομαι βέβαια αποκλειστικά στις εμβληματικού χαρακτήρα προμήθειας υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων, αλλά και στη βελτίωση της εκπαίδευσης του προσωπικού και των συνθήκων διαβίωσης και εργασίας, στην επένδυση στην έρευνα και στην ανάπτυξη, καθώς και στις πρωτοβουλίες για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και την αύξηση ενεργειακής αποδοτικότητας των στρατιωτικών μας υποδομών. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχουμε απολέσει την ακόρεστη φιλοδοξία μας να συνεχίσουμε τη μετατροπή των ενόπλων δυνάμεων στο πιο σύγχρονο, στο πιο ισχυρό στράτευμα στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Μια αποτρεπτική δύναμη η οποία θα λειτουργεί ως ο τελικός εγγυητής της ειρήνης και της σταθερότητας στα Βαλκάνια, στο Αιγαίο μας και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, ζούμε αδιαμφισβήτητα σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις. Μια εποχή γεμάτη κρίσης, κινδύνους και αβεβαιότητα, αλλά και ευκαιρίες, προοπτικές και κινητικότητα. Είναι στο χέρι μας να κάνουμε τη σωστή εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων. Και παράλληλα, να δράξουμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται ενώπιόν μας, ώστε να επιτύχουμε μια βιώσιμη έξοδο από τη σημερινή δύσκολη πραγματικά κρίση. Σας ευχαριστώ.